Περισσότερο από το 50% της φετινής παραγωγής λαδιού έχει πάει στα σκάρτα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς λόγω των καιρικών φαινομένων μεγάλο ποσοστό των ελαιόδεντρων προσβλήθηκαν από δάκο. Φέτος ήταν μια χρονιά η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με μεγάλη ανθοφορία και είχαμε πάρα πολλές ελπίδες. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε, ένας πολύ μαλακός ήπιος χειμώνας που μας πέρασε περσινής χρονιάς. Δεν σκότωσε αυτά που έπρεπε να σκοτώσει, τα μικρόβια, τις αρρώστιες, και φτάσαμε στο σημείο φέτος να χάσουμε τη μισή, ίσως και παραπάνω, παραγωγή, ενώ τα δέντρα ήταν φορτωμένα από διάφορες ασθένειες. Παρότι κάναμε αυτούς τους ψεκασμούς οι οποίοι προβλέπονταν μέσα από το πρόγραμμα αυτό, παρότι στην περιοχή Αλεξανδρούπολης, με παγίδες που παρακολουθούσαμε τις πτήσεις και τους πληθυσμούς του εντόμου, του δάκου, και ενημερώνουμε τον κόσμο, παρότι γίνανε ψεκασμοί, φέτος είναι μία χρονιά, το μέγεθος της απώλειας ακόμη δεν το γνωρίζουμε, θα φανεί στο τέλος, αλλά υπάρχει μία απώλεια και ποσοτική, πέσανε δηλαδή ελαίες οι οποίες προβλήθηκαν από δάκο, αλλά υπάρχει και μία εμφανή ποιοτική απώλεια στο παραγόμενο λάδι. Έχει αυξηθεί η οξύτητά του. Το σκουλικάκι, αν μαζεύαμε σκουλικάκι αντί για ελιές, θα είχαμε ίσως καλύτερα αποτελέσματα φέτος. Ναι, έχει αρκετό δάκο, και πάλι όμως λέω ότι αν τα φέρουν γρήγορα για ελαιοποίηση, σώζεται η κατάσταση. Όσο μπορεί, βέβαια. Αναφορικά με τον προγραμματισμό των ψεκασμών για την επόμενη χρονιά, ο κ. Ξανθόπουλος εξηγεί πως θα παραμείνει ο ίδιος λόγω της φύσης του δάκου. Η κυρία Κελίδου, πάντως, μιλώντας για την προηγούμενη χρονιά, δηλώνει πως η παραγωγή τότε ήταν εκπληκτική, με άξονα την ποιότητα του λαδιού. Ο προγραμματισμός είναι ο ίδιος που γίνεται κάθε χρονιά. Η περίπτωση της προσβολής του δάκου δεν είναι όπως είναι κάποιες άλλες προσβολές σε άλλες καλλιέργειες, όπως είναι το πράσινο σκουλί και ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα από το χειμώνα. Είναι το ίδιο πρόγραμμα. Το μόνο που θα πρέπει ο κόσμος να προσέξει, γιατί αυτή η χρονιά ήταν μια χρονιά μοναδική, αν τη συγκρίνουμε με τις προηγούμενες χρονές, θα πρέπει να είναι σε μια επιφυλακή, και εκτιμώ ότι θα είναι, γιατί υπήρχε αρκετό πέσιμο ελιάς εξαιτίας του δάκου. Και θα πρέπει να προσέξουν πιο πολύ και τις ειδοποιήσεις της υπηρεσίας μας κυρίως, και τον έλεγχο των ελαιών τους από μόνοι τους, όσοι δεν είναι μέσα στα προγράμματα. Αλλιώς, σαν υπηρεσία, τα ίδια προγράμματα θα ακολουθήσουμε. Πέρσι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ήταν μεσαία προς καλή η ποσότητα, αλλά είχε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είχαμε δεκάτονες δεξαμενές, οι οποίοι ήταν κάτω από 0,2 οξύτητα, να φανταστείτε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να σώσουμε το ελαιόλαδο, να μην υποβαθμιστεί, και πιστεύω ότι στην περιοχή μας το καταφέρνουμε αυτό. Όλη η παραγωγή είναι εκπαιδευμένη και προσέχουν το προϊόν τους. Μαζεύουν έγκαιρα, το φέρνουν έγκαιρα στο ελαιοτριβείο, αποθηκεύουν σε πλαστικά τα λάρα. Αυτό είναι ο τρόπος που δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό αναβαθμίζει την ποιότητα του λαδιού.